Κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ που είστε εδώ. Του περασμένου μήνε η κυβέρνησή μα πασχίζει, διαπραγματεύεται, εργάζεται νυχθημερών για να πετύχει μια συμφωνία αλληλικρωτική. Για να βρει στο πλαίσιο του Eurogroup τον κοινό τόπο μεταξύ του προηγούμενου μνημονιακού προγράμματος και του μεταρρυθμιστικού μεταμνημονιακού προγράμματο το οποίο ενέκρινε ο ελληνικό λαό την 25η Ιανουαρίου. Προφανώ δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πότε δεν πιστέψαμε ότι θα ήταν εύκολη υπόθεση. Οι πολιτικές διαφορές, αλλά και διαφορές όσο αφορά τη διαπραγμάτευση, τη διαπραγματευτική διαδικασία που ταιριάζει σε ένα ανεξάρτητο ευρωπαϊκό κράτος, αυτές οι διαφορές ήταν σημαντικές. Το τελευταίο δεκαπενθήμερο υπήρξε μεγάλη σύγκληση στο πλαίσιο του, του Brussels Group. Κυρίως λόγω της δικής μας υπερπροσπάθειας και των μεγάλων υποχωρήσεων που κάναμε, πάντα εντός του πλαισίου του σεβασμού της βασικής αρχής, να μην συμβιβαστούμε σε πολιτικές που συνολικά αναπαράγουν την κρίση. Σήμερα, το Eurogroup κατέγραψε τη σύγκληση και σημείωσε τις προσπάθειές μας σε ένα γενικά θετικό κλίμα. Παράλληλα, οι συνάδελφοί μου, οι συνάδελφοι μου οι υπουργοί οικονομικών που συμμετέχουν στο Eurogroup καταδίκασαν τι τις απαράδεκτες και εντελώς ανακριβείς διαρροές, μέσα σε διαρροές, στο προηγούμενο Eurogroup της Ρήγα. Καταλήγοντας, η προσπάθεια για εξέβρεση στο αμέσως επόμενο διάστημα μια συμφωνίας επίλυσης της κρίσης, άνευ νέων κοινωνικών αδικιών και ύφεσιακών επιπτώσεων συνεχίζεται και συνεχίζεται σε καλό κλίμα. Ευχαριστώ.